Σας κάλεσα σήμερα εδώ γιατί όπως τα είδατε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στο προηγούμενο δυστυχώς όποιο ερώτημα θέσαμε δεν απαντήθηκε κυρίως από τον κύριο Παυλή. Θα θυμάστε ότι εδώ και δύο Δημοτικά Συμβούλια είχε δεσμευθεί ότι θα φέρει κάποιον απολογισμό για την πολιτιστική πρωτεύουσα, τον οποίο το ζητάμε από την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για τις πόλεις που πέρασαν στην τελική φάση της αξιολόγησης. Μάλιστα, ο κύριος Παυλής μου είπε να μιλήσω με τον κύριο Χριστοδουλόπουλο, όχι να μιλήσω με τον κύριο Χριστοδουλόπουλο, ότι ο κύριος Χριστοδουλόπουλος θα μας δώσει τον απολογισμό. Αφού στο προπροηγούμενο συμβούλιο δεν κατέστη δυνατόν, ούτε στο προηγούμενο το προχθεσινό, επικοινώνησα με τον κύριο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος μου είπε ότι δεν έχει καμία συμβατική σχέση με το Δήμο, δηλαδή δεν έχει υπογράψει καμία σύμβαση, όπως και οι δύο άλλοι φερόμενοι βασικοί συντελεστές της προσπάθειας διεκδίκησης, δηλαδή ο καλλιτεχνικός διευθυντής και ο σύμβουλος επικοινωνίας. Και μάλιστα το μόνο που μου είπε είναι ότι έχει κάποιο Excel με κάποια ποσά, τα οποία διατέθηκαν από τα ποσά που κατέθεσαν οι χορηγοί. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης να αποδέχεται κάποιες χορηγίες και να μην ξέρει πού πηγαίνουν και να μοιράζονται κατά το δοκούν, χωρίς να ξέρουμε τι εξυπηρέτησαν και τι πήραμε με αυτά τα χρήματα των χορηγών. Γιατί αν είναι όλα σαν και αυτό που παρουσιάστηκε το βίντεο στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, νομίζω ότι έχει γίνει όχι μόνο διασπάθηση του χρήματος των χορηγών, αλλά δυστυχώς δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, καλό εδώ και τώρα να φέρει ό,τι χαρτιά έχει. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει σοβαρά λάθη, με αποτέλεσμα η Τρίπολη να χάσει αυτή την μεγάλη ευκαιρία που δεν θα την έβγαζε στην φάνεια το 2021, αλλά μπορούσε από σήμερα και μέχρι το 2021, αλλά και μετά, να πρωταγωνιστήσει στον ελλαδικό χώρο. Δεύτερο θέμα είναι η ιστορία με το πανηγύρι της Τεγίας. Ακούγαμε για νομιμότητες, μη νομιμότητες τα προηγούμενα χρόνια και αφού παρουσιάστηκε ένας φάκελος, δεν τον έχω εδώ, τον έχω εδώ με 40 έγγραφα υλογραφίας με τον ταγετικό, καταλήξαμε στα ίδια τα περσινά. Τι μας είπαν? Ότι το πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να καταστούν κοινόχρηστοι οι χώροι από 14 έως 21 Αυγούστου. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο και γινόταν και με το συμφωνητικό που είχε υπογράψει ο μισθωτής, είτε με τον τεγιατικό, αν είναι ιδιοκτήτης, ήταν τεγιατικός, είτε με τους ιδιώτες, των οποίων οι χώροι είναι μέσα στην κανονιστική, στο χωροταξικό του πανηγυριού, και φυσικά γνωρίζαμε συγκεκριμένα σε ποιον θα πάμε για να εισπράξουμε τα τέλη του Δήμου. Δυστυχώς είχαμε τα μηνύματα από πέρσι, που πραξικοπηματικά, και να μην ενοχλεί τον κύριο Κακλαμάνο, έτσι να κάνουμε και λίγο χιούμορ, η λέξη διαπεριφοράς διπλασιάστηκαν ή και τριπλασιάστηκαν σε κάποιες περιπτώσεις τα τέλη, και ενώ έγινε αυτό, μας είπαν ότι έπραξαν 40.000. Με το 1 τρίτο ή το 1 δεύτερο των τελών, εμείς εισπράττουμε όπως 38-42. Κάτι σημαίνει αυτό? Τι γίνανε τα χρήματα? Και μάλιστα, εκείνα τα χρήματα που εμείς εισπράττουμε, είχαμε σχεδιάσει και είχε γίνει το πρώτο βήμα, η παραχώρηση με πολλή πίεση και με πολλές συζητήσεις από τον τεγιατρικό του γηπέδου της Τεγέας, ώστε αυτά τα χρήματα να πάνε και σιγά σιγά να γίνει ένας δεύτερο από τη δική μας, ελπίζαμε, δημοτική αρχή, ένα δεύτερο γήπεδο με συνθετικό χλωροθάπητα. Αυτό ένα θετικό βήμα έχει γίνει, γιατί είδαμε ότι μάλλον η περιφέρεια θα χρηματοδότησει αυτό το έργο. Άγιος Βλάσης και τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Γίνεται ολόκληρη κουβέντα για τον περιφερειακό σχεδιασμό. Θα είδατε συνεδρίαση ο Φόδουσα δύο φορές. Είχαμε επιστολή του κυρίου Φλαμπουράρη που δημοσιεύτηκε. Μαθαίνω ότι υπάρχει και μια επιστολή του κυρίου Τατούλη σήμερα. Και ο Δήμος Τρίπολης δεν έχει τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Θα φύγει αυτό ποτέ? Ή το σχέδιο διαχείρισης είναι, αφού γεμίσαμε το χώρο στον Άγιο Βλάση, να λέει ο κύριος Παυλής, απαντώντας σε δημοτικό σύμβουλο προχθές, ότι κάνει εργολαβία και ανοίγει δρόμους? Πού τους ανοίγει, μέσα στο δάσος? Με τι εργολαβία και με τη σύμβαση? Δηλαδή, πρέπει να πω και κάτι άλλο. Είναι επικίνδυνο
να συνεχίζει να χρησιμοποιείται ο Άγιος Βλάσης, γιατί αν προκληθεί πυρκαγιά, η καταστροφή θα είναι ανυπολόγιστη. Είχαμε όμως και άλλες, έτσι σε εισαγωγικά, επιτυχίες της Δημοτικής Αρχής, νομίζω στα που ονειρεύονται, κτίριο αγροτικής, που θα το κάνουμε δημαρχείο, αλλά θα προχωρήσουμε και το στρατόπεδο. Λοιπόν, ας φτιάξει ο κύριος Παυλής το παλιό δημαρχείο, όπως είχε δεσμευτεί την 1η-1η του 2015, στην κοπή της Πίτας στη Χοροδία Τρίπολης, για την 1η-1η του 2016, που δεν έχει μπει ούτε πρόκα, και από εκεί και πέρα, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού, ας έρθει να συζητήσουμε ό,τι θέλει. Το να πετάει πυροτεχνήματα είναι τουλάχιστον αστείο, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή. Και για να κλείσω για το πώς αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή την σχέση της με τον οποιοδήποτε πολίτη, θα σας θυμίσω ότι σε ερώτημα, αρχικά αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Κούρου με τη διαχείριση και τη λειτουργία των μισθωμένων από το Δήμο χώρων στάθμευσης, ο κύριος Κακλαμάνος, γιατί ο κύριος Παυλής απέφυγε να απαντήσει, είπε ότι στο καινούριο κυκλοφοριακό σχεδιασμό, επειδή θα είναι συναρπαστικά διαφορετικός, δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση, θα χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένοι χώροι, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν με το σημερινό σχεδιασμό, γιατί θα δημιουργηθούν μετά προβλήματα. Θα συνηθίσουν να μπαίνουν οι πολίτες, φαίνεται. Και... λοιπόν, ας μην κοροϊδεύουν άλλο. Το 2015, κανένας από τους εκμισθωτές που εμπιστεύτηκαν το Δήμο Τρίπολης και έδωσαν τους χώρους τους, δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Και δεν ξέρω αν γίνεται το ίδιο και τώρα, αν μπορέσει να πάρει και το 2016. Και σε τελική ανάλυση, αυτό που ζητάει σήμερα, νομίζω, σε αυτήν την κατάσταση που βιώνουμε ο πολίτης, είναι μια στοιχειώδης αξιοπιστία από αυτούς που έχουν, τους οποίους έχουν αναθέσει τις τύχες τους. Ας μην κοροϊδεύουν άλλους πολίτες, γιατί έχουν γίνει τραγελαφικά πράγματα. Όποιοι είχαν την οικονομική δυνατότητα πήγαν και έκαναν αγωγή προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνουν στη φορολογική δήλωση, όπως λέει ο νόμος, τα υποτιθέμενα έσοδα που δεν εισέπραξαν από το πάρκινγκ, αλλά κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν τη δυνατότητα, όχι μόνο δεν εισέπραξαν, αλλά τους κόπηκαν, θα ξέρετε, τα τελευταία το ΕΚΑΣ, γιατί φάνηκε ότι είχαν έσοδα από άλλες πηγές στη φορολογική τους δήλωση. Στοιχειώδης αξιοπιστία, λοιπόν, να περάσουν τα όποια χρόνια πρέπει να περάσουν, 2-3, για να μπορέσει και πάλι ο Δήμος Τρίπολης να βρει τη θέση που του αξίζει. Γιατί δυστυχώς η σημερινή Δημοτική Αρχή ασχολείται με οτιδήποτε άλλο παρά με το να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πολίτη και του Δήμου.